Διάχυτα είναι τα μηνύματα από τα εμπορικά καταστήματα στο Ρέθυμνο. Αρκετοί επιχειρηματίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι με την εικόνα της αγοράς, τονίζοντας ότι το εμπόριο χρειάζεται ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή, ενώ ταυτόχρονα αναφέρουν πως οι καταναλωτές φαίνονται πλέον κουρασμένοι από τα συνεχή χτυπήματα της ακρίβειας. Τα πάντα πάλι είναι σε μια κατάσταση αναμόχλευσης. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι το εμπόριο χρειάζεται ασφαλή περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή με αυτή την ιστορία δεν είμαστε ασφαλείς, δεν ξέρουμε ποια θα είναι πάλι η επόμενη μας μέρα. Είναι μια δύσκολη περίοδος γιατί στο Ρέθυμνο λιγοστεύει το καταναλωτικό κοινό και με πάρα πολύ κομμάτι από αυτό το οποίο είναι στα ταμεία ενεργείας. Αρχίζει πια ο πολίτης και κουράζεται, βγάζει κόπωση. Δεν είναι ότι δεν αντιδράει καν πλέον, αλλά αρχίζει και απλώς παρακολουθεί τη ζωή του. Αρκετοί είναι οι επιχειρηματίες που διατηρούν θετική σκέψη για την πορεία της αγοράς και αισιοδοξία για το επόμενο χρονικό διάστημα. Κοινό τόπο προβληματισμού, ωστόσο, αποτελεί ο καιρός, καθώς το παρατεταμένο καλοκαίρι δημιουργεί αρκετές δυσκολίες στις επιχειρήσεις τους. Θεωρώ ότι αρκετά καλά πάει, παρόλο που δεν βοηθάνε κάποιες συγκυρίες, π.χ. ο καιρός. Το να πουλάς χειμώνα και να χειμωνιάτικα και να έχουμε όλοι με κοντομάνικα και βερμούδες είναι λίγο δύσκολο, αλλά δόξα τω Θεώ το παλεύουμε. Ο καιρός δεν βοηθά ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δείχνουν ενδιαφέρον. Κάτι γίνεται. Πιστεύω ότι θα κινηθεί η αγορά. Βλέπουμε μια βελτίωση το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια και θεωρώ ότι θα πάει καλά. Με λίγη καλή προσπάθεια. Μια παρατεταμένη καλοκαιρία, η οποία φυσικά δεν είναι πρωτόγνωρη, αλλά σε βαθμούς θερμοκρασίας είναι αρκετά ενοχλητική. Με ανυπομονησία αναμένεται η γιορτινή σεζόν, με την ελπίδα ότι η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα θα βοηθήσει στην κίνηση της αγοράς, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να κάνουν τα εορταστικά ψώνια τους. Αυτό που περιμένουμε ουσιαστικά τώρα είναι να μπούμε στο mood, στην ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων και να αρχίσει σιγά σιγά η αγορά να προκαλεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών, έτσι ώστε να βγουν και να ψωνίσουν αυτά που έχουν πρώτα ανάγκη και να αυτόματα τα δώρα για τα Χριστούγεννα. Η ελπίδα μας είναι σε εορταστικό περιβάλλον που μπαίνουμε, μήπως αυτό βοηθήσει ψυχολογικά στο να νιώσει καλύτερα ο Ρεθυμνιώτης μας και ο πολίτης γενικότερα, στο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και να χαμογελάσει. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά, έχουμε έστω λίγο αλλά ένα καλοπληρωμένο λάδι, κάτι θα βοηθήσει. Πέρασε και μια σεζόν η οποία ήταν συμπαθητική, τα βλέπω λίγο αισιόδοξα, μπορεί, θα δείξει.